Το τριήμερο 17 έως 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης, Κωνσταντίνος Χαριτόπουλος, παρακολούθησε το πρώτο πνευμονολογικό συνέδριο που έγινε στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στα Ιωάννινα, με θέμα την παρακολούθηση των περιστατικών που έχουν περάσει COVID-19. Αυτά τα περιστατικά γεννούν ανησυχία καθημερινά, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Χαριτόπουλος. Τα άτομα αυτά έχουν πολλά προβλήματα σε μεγάλη πλειοψηφία, ακόμα και τα παιδιά. Αυτά τα προβλήματα έχουν να κάνουν τόσο με τους πνεύμονες, όσο και με την αναπνοή αυτών των ανθρώπων και με πληθώρα άλλων οργάνων όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά και το πεπτικό σύστημα. Για τις επιπτώσεις που αφήνει πίσω του ο κορονοϊός στους πολίτες μίλησε στο Ράδιο 1 στους 90,5 και ο πνευμονολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κύριος Χάρης Τριανταφυλλίδης. Και πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Τριανταφυλλίδης δήλωσε ότι ο κορονοϊός αγγίζει τους πνεύμονες και ακόμα και όταν ασθενής γίνει καλά, μπορεί να αποκτήσει μερική αναπνευστική ανεπάρκεια. Κοιτάξτε, πλέον έχοντας και μία εμπειρία περίπου 18-20 μηνών από τη διαδικασία και βλέποντας και ασθενείς στα πλαίσια επανεξέτασης follow-up, έχουμε πολύ μεγαλύτερη γνώση για τα ζητήματα τα οποία προκαλείται από την λίμωξη από τον COVID-19. Βλέπουμε ασθενείς οι οποίοι πραγματικά βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, να φτάνουν στα όρια βαριάς αναπνευστικής ανεπάρκειας, να έχουν εκτεταμένες πνευμονίες, να χρειάζονται οξυγονοθεραπεία κατοίκων για αρκετά μεγάλο διάστημα. Κάποιοι από αυτούς αναρρώνουν, αλλά η ανάρρωση τραβάει αρκετά σε μάκρος. Μιλάμε για μια βραδέως λιωμένη πνευμονία, η οποία μπορεί να τραβήξει και 3 και 4 μήνες και σε αρκετές των περιπτώσεων δεν έχουμε πλήρη ίαση. Δηλαδή αφήνει περιοχές των πνευμόνων, οι οποίες εν ολίγης, να το πω απλοϊκά, είναι προβληματικές ή και καταεστραμμένες, με συνέπεια να έχουμε μερική αναπνευστική ανεπάρκεια. Ασθενείς οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα, έχουν ήδη προβλήματα με το αναπνευστικό τους, θα βρεθούν σε δυσκολότερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν και ενδεχομένως να χρειάζονται πολύ μα πολύ περισσότερη φροντίδα, χειρισμούς, από εκεί και μετά παρακολούθηση ξανά και ξανά από πνευμονολόγο και ενδεχομένως οξυγονοθεραπεία κατοίκων ή κάποιες των περιπτώσεων και μια πολύ μα πολύ δυσκολότερη διαβίωση για το επόμενο διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και δυστυχώς οι βλάβες αυτές από ένα σημείο και μετά δεν είναι αναστρέψιμες. Το βλέπουμε δηλαδή σε ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται στα τακτικά μας εξωτερικά ιατρία, ότι σε αξονικές και σε ακτινογραφίες από 2 και 3 και 5 και 6 μήνες μετά παραμένουν βλάβες, τις οποίες εντοπίζουμε και απεικονιστικά, αλλά και κλινικά στον ασθενή. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο, στο αναπνευστικό κατά κύριο λόγο βέβαια σύστημα. Ναι. Προσβάλλονται και άλλα συστήματα, όπως το γαστρεντερικό, όπως και το μυοκάρδιο, αλλά δυστυχώς ο ιός αυτός, όπως και οι νουκριολογήματος, ο ιός της γρήπης, προσβάλλουν κατά μεγάλο ποσοστό και σχεδόν αποκλειστικά τις περισσότερες, το κατώτερο αναπνευστικό. Το ευτύχημα θα είναι να περιοριστεί η λίμωξη στο ανώτερο αναπνευστικό, αλλά αυτό κάτι είναι μάλλον λότο να το παίξει κάποιος αν δεν έχει εμβολιαστεί. Έτσι, σωστά, κάποιος εμβολιασμένος να εμφανίσει λίμωξη του κατώτερου αναπνευστικού με τη μορφή της πνευμονίας και να εξελιχθεί η κατάσταση άσχημα είναι απειροελάχιστη, έως πάρα πολύ σχεδόν ανύπαρκτη. Μάλιστα. Λοιπόν, θα επαναλάβω τούτο μόνο επί της ουσίας κλείνοντας, ότι είναι μεγάλο το ρίσκο για να βρεθεί κάποιος σε μια τέτοια κατάσταση όπως αυτές που περιγράψαμε προηγουμένως και δεν αξίζει να πάρθει. Το εμβόλιο λοιπόν είναι η μόνη πιθανότητα να μπορέσει κάποιος να αντιμετωπίσει προληπτικά αυτή την κατάσταση, γιατί δυστυχώς θεραπευτικά δεν έχουμε ακόμη τα όπλα που θα περιορίσουν ή θα ακόμα περισσότερο θέλουν όταν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. Έτσι.